Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε εργαζομένους, λοιπόν, να στηριχθούν. Ο Μανώλης ο Καφτάκης, ο φοροτεχνικός, ο κ. Καφτάκης, θα μας βοηθήσει λίγο, έτσι επιγραμματικά, θα αναφέρω εγώ κάποια χωρία, κύριε Καφτάκη, την καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα αναφέρω εγώ κάποια χωρία και θέλω λίγο το σχόλιο σας να τα αναπτύξουμε. Να ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Πάμε. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργοδοτών, ανά την επικράτεια που πλήττονται σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβαση εργασίας. Τι σημαίνει? Υπάρχει μια λίστα με ΚΑΔ επιχειρήσεων από τον Απρίλιο, η οποία έχει διευρυνθεί και οι οποίες επιχειρήσεις μπορούν για τον Νοέμβριο να θέσουν τους εργαζόμενους σε αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, είναι δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και όλες αυτές οι δηλώσεις θα γίνουν στις αρχές Δεκέμβρη προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση, όπως είπανε, 800 ευρώ αυτή τη φορά και όχι 534 ευρώ. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργοδοτών ανά την επικράτεια που πλήττονται, δεν ξέρω, την είδαμε, το είδαμε, πάμε στο επόμενο. Πάμε για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται τη λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες. Παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, κύριε Καφτάκη, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021. Σωστά. Δηλαδή, όσες επιχειρήσεις λοιπόν αναστέλλεται τη λειτουργία τους τώρα με το δεύτερο lockdown που γίνεται, οι οφειλές σε ΦΠΑ που θα έχουν 30 Νοεμβρίου θα παραταθούν μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 και τότε θα μπορέσουν να τη ρυθμίσουν με κάποιες ρυθμίσεις στις 12 και 24 που υπάρχουν. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει αφήσει ένα κενό το Υπουργείο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μόνο οφειλές από ΦΠΑ που λήγουν 30 Νοεμβρίου, αλλά υπάρχουν και άλλες οφειλές που έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι προς το δημόσιο και πρέπει και αυτές να παρατεθούν, διότι δεν μπορεί μια επιχείρηση να είναι κλειστή και από την άλλη μεριά να ζητάμε να καταβάλει τις οφειλές της. Μάλιστα. Πάμε και στο επόμενο. Στο επόμενο, ποια διαφορά τώρα. Αναφερόμαστε στο μήνα Νοέμβριο. Σωστά. Δύναται δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέων το μήνα Νοέμβριο. Σωστά. Σωστά. Μιλάμε για ρυθμισμένες πλέον οφειλές. Ναι. Όσοι έχουν ρυθμίσει οφειλές τους, δίνεται δυνατότητα να παραταθούν οι δόσεις Νοέμβριο και νομίζω και Δεκέμβριο πρέπει να έχουν ήδη ανακοινώσει και οι οποίες θα προσθεθούν στη λήξη των ρυθμίσεων αυτών. Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, 31 12 του 2021, θα παραταθούν κατά 2 μήνες οι ρυθμίσεις αυτές. Μάλιστα. Πάμε για τους εργαζομένους. Για τους εργαζομένους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληρωτέων το μήνα Νοέμβρη. Ακριβώς. Αυτό που αναφέραμε πριν ότι ισχύει για τις επιχειρήσεις, ισχύει και για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα τεθούν σε αναστολή κατά το μήνα Νοέμβριο. Οπότε και αυτοί, όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, θα μπορούν να παρατείνουν αυτές τις ρυθμίσεις και να μην καταβάλουν την δόση του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση την διευρυμένη λίστα κάθε Απριλίου σε συνεννόηση, κύριε Καφτάκη, με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έως το τέλος του έτους. Σωστά. Όσοι λοιπόν, όσες επιχειρήσεις έχουν δάνεια και είναι στη λίστα τη διευρυμένη όπως αναφέραμε νωρίτερα, μπορούν σε συνεννόηση με τις τράπεζες τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να μην καταβάλουν δόσεις μέχρι τέλος του χρόνου και να διορθώσουν έτσι τα δάνειά τους. Μάλιστα. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης κατά 2 μήνες. Σωστά. Όσοι λοιπόν από τους ανέργους επιδοτούνται, θα πάρουν μια παράταση κατά 2 μήνες στο επίδομα ανεργίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εξαγγέλθηκε χθες και ένα επίδομα 400 ευρώ για τους μακροχρόνιοι άνεργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οπότε και αυτοί θα λάβουν κάποια ενίσχυση. Μάλιστα. Τώρα, χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ. Είναι ακριβώς αυτό που ανάφερα τώρα, ότι και οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι θα λάβουν μια αποζημίωση 400 ευρώ το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι επόμενοι αυτοί όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔΑ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% που στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Σωστά. Στις μισθώσεις λοιπόν που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις και εφόσον συμπεριλαμβάνονται στη λίστα που αναφέραμε πριν, δικαιούνται 40% έκπτωση για τον μήνα Νοέμβριο στο ενοίκιο που καταβάλουν. Εδώ Μάλιστα. πρέπει να πούμε ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών ναι. θα λάβουν με βάση τις εξαγγελίες άμεση καταβολή του ίμιση, δηλαδή το ναι. ίμιση από αυτών των χρημάτων που χάνονται, θα καταβάλει ο κρατικός προϋπολογισμός κατευθείαν στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών. Διευρύνεται τώρα η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Δηλαδή. Ακριβώς. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μια μορφή δανείου που έχει δώσει το δημόσιο προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Υπάρχει ήδη 1, 2 και 3. Τώρα έχει θεσμοθετηθεί οι 4 και οι 5. Η οποία θα καταβληθεί για το μήνα Νοέμβριο και θα αφορά επιχειρήσεις που έχουν μείωση στο τζίρο τους το
διάστημα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Να δούμε και την τελευταία κάρτα. Η τελευταία δεν έχουμε κάποια άλλη. Θα ήθελα απλά να τονίσω εδώ ότι αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή για πρώτη φορά έχει εξαγγελθεί ότι θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις κατά 50% προς το δημόσιο. Έχουμε βέβαια και ένα νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής επιταγών. Ναι, είχαμε και άλλη μία. Εδώ υπάρχει και έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το πρώτη φορά ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, ιδιαίτερα τουριστικές επιχειρήσεις, ναι, οι επιταγές τους έχουν λάβει κάποιες παρατάσεις. Αυτό έχει μείνει αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα. Πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθεί τι θα γίνει περαιτέρω με αυτές τις επιταγές και αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εισπράξουν τα χρήματά τους. Κύριε Καφτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι.